Καλό μεσημέρι, κύριε Λευτέρη Κυριάκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Λοιπόν, κύριε Κυριάκου, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έχετε μια εικόνα για τον δεύτερο δράστη, δηλαδή το άτομο το οποίο ήταν συνοδηγός στη μοτοσυκλέτα. Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες? Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι με βάση τα κλειστά εγκλήματα τα οποία έχουμε στην κατοχή μας, ότι υπάρχει μια περιγραφή για το δεύτερο πρόσωπο το οποίο ήταν συνεπιβάτη στη μοτοσυκλέτα. Με βάση εννοείται από τις εικόνες του κλειστού κυκλώματος, κύριε Κυριάκου? Των αρκετών κλειστών κυκλώματων τα οποία έχουν παραλάβει και φαίνονται οι δύο δράστες. Με αυτά μπορεί να συμπεράνει κάποια χαρακτηριστικά όπως το σωματότυπο, ναι, κλπ. Ναι. Ο σωματότυπος ήταν κάτι το οποίο σου φάνηκε από την πρώτη φωτογραφία που δώσατε. Αλλά για να το λέτε αυτό, ίσως έχει προστεθεί ένα καινούριο στοιχείο, κύριε Κυριάκου. Οι ανακρίσεις συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Συνεχώς βρίσκουμε νέα κλειστά κυκλώματα, λαμβάνονται νέες καταθέσεις. Προσπαθούμε να συμπληρώσουμε το παζλ. Ψάχνουμε άλλα πρόσωπα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ζητούμε αυτό που προέκυνε να εντοπίσουμε και να ταυτοποιήσουμε το δεύτερο δράστη. Αυτό είναι και ο στόχος της ακριβής ομάδας. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται, κύριε Κυριάκου, μαζί με... Πήρατε αρκετά τεκμήρια και από την έπαυλη, στην οποία φαίνεται να οργανώθηκε το έγκλημα της δολοφονίας του Θανάση Καλογερόπουλου. Τι γίνεται με αυτά τα τεκμήρια? Οδήγησαν κάπου, στείλατε κάποια για εξετάσεις? Έχουν σταλεί κάποια από αυτά τα τεκμήρια στα ανάλογα εργαστήρια για επεξεργασία και αν προκύψει οποιαδήποτε μαρτυρία θα μας ενημερώσουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε τίποτα αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα, ήσασταν και σήμερα Λευκωσία, κύριε Κυριάκου. Είναι ένας νέος συντονισμός μεταξύ του ΤΑΕΛ Μεσού και του ΤΑΕΛ Αρχηγείου για τις δύο δολοφονίες? Βασικά ενημερώσαμε την ηγεσία των βοηθών αρχηγών, μπορεί να το εξετάζει, για την υπόθεση της Λεμεσού. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Κυριάκου, εχθές ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας μας έχει πει ότι εκ πρώτης και με τα δεδομένα που υπάρχουν ενώπιον σας, φαίνεται πως δεν συνδέονται οι δύο δολοφονίες. Είναι μια και μια δική σας εκτίμηση, σαν ΤΑΕΛ Μεσού? Με βάση αυτά που έχουμε ενώπιον μας, πράγματι δεν έχουμε κάποια μαρτυρία η οποία να συνδέει τις δύο δολοφονίες. Όμως, όπως είπε και ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, ποτέ δεν μπορεί να είσαι απολύτως βέβαιος. Τα πάντα ανατρέπονται. Και σίγουρα σαν ανακριτές και σαν διερεύνηση υπόθεσης δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να αποκλείσουμε τίποτα. Μάλιστα. Όταν όμως λέτε δεν συνδέονται, κύριε Κυριάκου, εννοείτε ότι δεν είναι ίδιος ο εντολέας? Όχι. Δεν εννοώ, δεν έχουμε κάποια μαρτυρία αυτή τη στιγμή μπροστά μας που να μας το συνδέει. Αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα. Εννοείται ότι με τα στοιχεία που έχετε ενώπιον σας προσανατολίζεστε στο ενδεχόμενο ότι δεν ήταν ο ίδιος ο εντολέας αυτών των δύο δολοφόνων? Δεν το γνωρίζουμε. Αφού δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο εντολέας, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Άρα δεν αποκλείεται να συνδέονται κιόλας. Γιατί... Σας έχω εξηγήσει ότι δεν υπάρχει μαρτυρία αυτή τη στιγμή μπροστά μας που να μας συνδέει που να συνδέει τις δύο δολοφονίες. Μάλιστα. Μάλιστα. Δύο δολοφονίες. Αλλά δεν αποκλείεται τίποτα. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κυριάκου, το κίνητρο της δολοφονίας του Θανάση Καλογερόπουλου, τι γίνεται με αυτό που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο? Δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτή τη φάση σε σχέση με το κίνητρο. Υπάρχουν όμως ενδείξεις? Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, τις οποίες προσπαθούμε να εξακριβώσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς κρατάμε ότι υπάρχει και μια περιγραφή για τον δεύτερο που αναζητείτε. Ίσως έχουμε και εξέλιξεις πάνω σε αυτό. Να είστε καλά. Και πάμε τώρα στον Στέλιο το Χαραλάμπους να δούμε για την δολοφονία του Αλέξη Μαυρομιχάλη, κυρίες και κύριοι, ποια είναι τα νεότερα. Έχουν βγει τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης για τη σφαίρα. Στέλιο, τι ακριβώς έχουν δείξει? Λοιπόν, όντως έχουν ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί η βαλιστική εξέταση στην σφαίρα. Αυτό που προκύπτει, Στέλλα, είναι ότι η